Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα. Κύριε Σοφιανέ, από ό,τι έχω καταλάβει, η αιχμή, βλέπω και το ριζοσπάστη σήμερα, δεν είναι τόσο η συνεπιμέλεια σε εσάς, όσο είναι το εργασιακό νομοσχέδιο. Το λέω καλά? Νομίζω καλά το λέτε. Ναι. Και η αιχμή, θα έλεγα, για έναν κόσμο ο οποίος πλέον μπαίνει στην λεγόμενη κανονικότητα και έρχεται να αντιμετωπίσει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που προχωρά στην ολοκληρωτική συντριβή του Οκτάωρου, απελευθερώνει τις απολύσεις, προχωρά σε νέο χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση, χτίζει πάνω σε μνημονιακούς και μεταμνημονιακούς νόμους και ουσιαστικά δείχνει με μια έννοια και το τι σημαίνει η ανάπτυξη και η κανονικότητα για την κυβέρνηση, μιας και αυτό το νομοσχέδιο είναι και στα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης. Ναι. Το λέω αυτό γιατί προαπαιτούμενα... ακούμε πάρα πολλά όλη αυτή την περίοδο, ντύνεται αν θέλετε αυτό το νομοσχέδιο και με την έννοια της προόδου ότι προχωράμε μπροστά, αφήνοντας κυριολεκτικά έκθετους στους εργαζόμενους, όχι μόνο αυτούς που είναι με σταθερή εργασιακή σχέση, αφού προχωράσει διευθέτηση ακόμα και για την ελαστική εργασία, κάνοντας κυριολεκτικά τον εργαζόμενο αντιμέτωπο με έναν εργοδότη ο οποίος τον βάζει να δουλεύει όποτε θέλει, όσο θέλει και όπου θέλει. Μάλιστα. Αυτό αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα όμως. Ο δημόσιος δεν αγγίζεται από το νομοσχέδιο. Ο δημόσιος τον έχει αγγίξει με μια σειρά προηγούμενα μέτρα και ρυθμίσεις. Να θυμίσω ότι με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθετήθηκε το 12ωρο, το οποίο φυσικά δεν πέρασε στους νοσοκομιακούς γιατρούς, και ότι αυτές οι προβλέψεις πιάνουν και τον ευρύτερο και στενότερο δημόσιο τομέα, μιας και μεγάλο κομμάτι πλέον των εργαζομένων σε αυτόν είναι μερικής απασχόλησης, είναι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, είναι εργαζόμενοι με κάθε μορφή ευέλικτης εργασίας. Μάλιστα. Είστε γενικά εναντίον της ευέλικτης εργασίας? Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να συμφωνήσω με τον εργοδότη μου να δουλεύω 3 μέρες την εβδομάδα παραπάνω, αλλά να έχω 3 μέρες γιατί έτσι μ' αρέσει, ή έχουν τα παιδιά μου, ή είστε εναντίον αυτού του πράγματος? Ξέρετε, με ένα τέτοιο επιχείρημα προωθήθηκε η ελαστική εργασία πριν πάμε στη διευθέτηση το προηγούμενα χρόνια. Ναι, λέω όμως, στο όνομα ότι η μητέρα θέλει να δουλέψει 4 ώρες. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι η ελαστική εργασία, τα 4 ώρα, τα 2 ώρα, η δουλειά ώρα με ώρα ή η δουλειά ορισμένου χρόνου είναι αναγκαία επιλογή που αναγκάζεται ένας κόσμος να την κάνει, ενώ θέλει και αυτός όπως όλοι να έχει μια σταθερή εργασία, να έχει ένα σταθερό εισόδημα, να μπορεί εν πάση περιπτώσει με κάποια δεδομένα να φτιάχνει τη ζωή του έστω σε αυτό. Σύμφωνοι με όλα αυτά για όσους το θέλουν αυτό. Έστω αλλά σε αυτό να μην υπάρχει καμία ελαστική δυνατότητα, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί εντάξει, δέχομαι αυτό που λέτε, ότι αυτός που θέλει να έχει αυτά που θέλει. Κύριε καμία αντίρρηση. Ξέρετε, είναι πολύ ιδηλιακή και δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα εικόνα που λέει ότι ο εργαζόμενος πάει και επιλέγει και λέει στον εργοδότη ότι εγώ, ξέρεις, θέλω να διευθετήσω τον εργάσιμο χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι εργαζόμενοι. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι, ένας, δύο που θέλουν να το διευθετήσουν. Το θέμα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο δίνει πάτημα ώστε να εκβιάζεται ο εργαζόμενος όταν η ανεργία εκτινάσεται στα ύψη και όταν ξέρουμε πολύ καλά τι αγώνα δρόμου δίνουν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι για να βρουν μια δουλειά, μια θέση στον ήλιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κυριολεκτικά όχι απλά είναι ευάλωτος, είναι αντιμέτωπος με την εργοδοτική ασυδοσία. Εξάλλου φωτογραφίζει το νομοσχέδιο και τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες για τις δικές τους ανάγκες θέλουν να κάνουν ευέλικτη την εργασία, μεγαλώνοντας αν θέλετε και το όριο των υπεροριών σε 150, όταν υπάρχει ανεργία, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να διευθετήσουν αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας και όχι μεγαλώνοντας την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε καιρό να το κουβεντιάσουμε όλα αυτά, γιατί την άλλη εβδομάδα έρχεται τον εργασιακό. Όχι, έχει καιρό, 2 εβδομάδες για ακόμα, 3. Πότε θα έρθει? Εμείς συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί. Μάλιστα. Ο κόσμος και να απαντήσει με απεργία, κλιμακώνοντας αυτόν τον αγώνα πριν την ψήφιση φυσικά αυτού του εκτρώματος. Επειδή αναφερθήκατε, επιτρέψτε μου, στην επιμέλεια, θα θέλαμε να εντοπίσουμε την υποκρισία που υπάρχει και από πλευράς κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, όταν αρνούνται να υιοθετήσουν τις τροπολογίες που καταθέσαμε και δίνουν κάποια υπόσταση σε αυτήν που λένε την αναγνώριση της από κοινού άσκησης της γονικής μέρημνας. Όταν σήμερα ο διαζευμένος γονιός που δεν έχει την επιμέλεια δεν αναγνωρίζεται ότι έχει παιδί απέναντι στην εφορία ή απέναντι στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους.
Ναι, αυτό είναι σωστή παρατήρηση που λέτε. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Τον ευχαριστώ πολύ για σας μας είπε. Καλή σας μέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.